καινούργια προβλήματα. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, αυτή η απόφαση δημιουργεί πράγματι πρόβλημα στους ανθρώπους που δουλεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάκυψης και Αυτοδιοίκησης διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Για τη φετινή χρονιά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε με την ίδια διαδικασία όπως και πέρυσι. Δηλαδή όλα τα παιδιά μέχρι και 4 ετών μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Ναι. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Ίσως όμως να λειτουργεί ως πρόβλημα, κύριε Γούπιε, το γεγονός ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι φέτος ήρθε πολύ νωρίς. Κάποιοι έκαναν λόγο για ευνηδιασμό και μάλιστα η νέα προϋπόθεση που είναι βασική, προκειμένου μια μητέρα να κάνει την αίτησή της, είναι να έχει ολοκληρώσει και τις φορολογικές της υποχρεώσεις, να έχει κάνει φορολογική δήλωση. Δηλαδή, αμέσως, μέσα σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες, να τακτοποιήσει όλα αυτά, είναι λίγο ζώρικο, λίγο δύσκολο. Θα έλεγα ότι φέτος για πρώτη χρονιά γίνεται το σωστό χρόνο. Θυμίζω ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσα Σεπτεμβρίου. Ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτή τη διαδικασία ούτε η οικογένεια μπορεί να κάνει προγραμματισμό, αλλά ούτε και οι δομές μπορεί να στήσουν σωστά για να έχουν σωστές υπηρεσίες. Νομίζω ότι απολύτως σωστά και έγκαιρα, μέχρι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, όλες οι μητέρες θα γνωρίζουν πού θα πάνε τα παιδιά και οι δομές θα κάνουν τη σωστή προετοιμασία. Αυτό είναι το σωστό, έχετε δίκιο όπως τώρα, το λέτε. Όσον αφορά τη φορολογική δήλωση. Ναι. Όπως ξέρετε, η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Άρα οι μητέρες, οι περισσότεροι από εμάς, δηλαδή όλοι οι πολίτες, θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν υποβάλει τη δήλωση. Επειδή είναι κρίσιμο σημείο για την αξιολόγηση των μητέρων, δηλαδή μοριοδοτείται μέσω της φορολογικής δήλωσης και γνωρίζουμε και ποια παιδιά έχουν προτεραιότητα να μπουν, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει φορολογική δήλωση ώστε να συγκρίνουμε στοιχεία του 2016, γιατί διαφορετικά θα πάρουμε στοιχεία του 2015. Άρα νομίζω ότι μέχρι αρχές Ιουνίου που θα λήξει η προθεσμία προς τις μητέρες, υπάρχει όλος ο καιρός, είναι 20-25 μέρες, για να κάνουν την αίτησή τους, την φορολογική τους δήλωση οι οικογένειες. Άρα να σταθούμε λίγο λοιπόν στις προθεσμίες. Πότε θα ξεκινήσει η προκήρυξη, τι μέρες θα δοθούν, πόσες μέρες θα δοθούν ως προθεσμία, για να δούμε όλα αυτά. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Η προκήρυξη θα βγει τέλος άλλης εβδομάδας, αρχές της μεθεπόμενης, δηλαδή γύρω στις 20 του μηνός. Ναι. Θα δει μια προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών για τις μητέρες. Άρα, ένα-ένα λοιπόν. Γύρω Άλλα μέχρι αρχές Ιουνίου. Στις 20 Μαΐου μας λέτε ότι θα έχουμε την προκήρυξη. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Πόσες μέρες θα δοθεί? Θα δοθεί μια προθεσμία. Ναι. Θα δοθεί μια προθεσμία 15 ημερών στις μητέρες. Άρα μέχρι αρχές Ιουνίου. Ναι. Και στη συνέχεια θα γίνει η επεξεργασία όλων των στοιχείων από την ΕΤΑ. Και τέλος Ιουνίου εκτιμούμε θα βγουν τα αποτελέσματα. Ώστε οι μητέρες μέσα στον Ιούλιο να πάνε στις δομές για να εγγραφούν, να εγγράψουν τα παιδιά μας με το βάουτσερ που θα πάρουν. Μάλιστα. Κρίνεται αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή των 15 ημερών, προκειμένου να έχουμε τις αιτήσεις? Βεβαίως, γιατί οι μητέρες, τα στοιχεία που θα ζητήσουμε είναι τα ίδια με την περσινή. Δηλαδή θέλουμε τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης. Ωραία. Τα στοιχεία της απασχόλησης, δηλαδή αν είναι απασχόληση εργαζόμενος είτε αυτοαπασχολούμενος, και αν είναι άνεργος. Ναι. Άρα όλα τα στοιχεία είναι εύκολα και τα έχουν στη διάθεσή τους οι περισσότεροι. Το μόνο κρίσιμο σημείο, γι' αυτό βγάλαμε έγκαιρα την ανακοίνωση, ήταν η φορολογική δήλωση. Γι' αυτό βγάλαμε έγκαιρα την ανακοίνωση εδώ και μια εβδομάδα, ώστε να προετοιμαστούν. Έχουν ένα μήνα μπροστά τους να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα πρόβλημα από αυτή, ούτε καμία έκπληξη. Να επανέλθω, κύριε Διευθυντά, σε αυτό το θέμα που θα συζητηθεί, το αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και έχει ενδιαφέρον η απάντηση και η προσέγγιση. Η απορρόφηση αυτών των περίπου 45.000 προνήπια που μπορεί να πάνε στα νηπιαγωγεία δεν θα φέρει απόλυση? Και μάλιστα λένε και αριθμό 1.300 παιδαγωγών. Αυτοί που εργάζονται με συνεχείς συμβάσεις που τις ανανεώνουν κάθε χρόνο κλπ. Σε όλα αυτά τα προνηπιακά τμήματα, τους παιδικούς σταθμούς, των Δήμων κλπ. Με ό,τι σημαίνει αυτό και για τη χρηματοδότησή τους, με ό,τι σημαίνει αυτό που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα ΕΣΠΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, να πούμε ότι τα προνήπια λειτουργούσαν και σήμερα στη χώρα. Έτσι, αλλά με πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων και προφανώς παιδιών. Άρα, από ό,τι άκουσα τον κύριο Υπουργό χθες να αναφέρει, ότι υπάρχει μια τριετία και η μητέρα μπορεί να επιλέγει είτε το παιδί να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό είτε να πηγαίνει στο προνήπιο. Προφανώς αυτό θα έχει κάποιες επιπτώσεις εάν όλα τα παιδιά πάνε στο προνήπιο.
Και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατάσταση, γιατί μια και μιλάτε για τους Δήμους. Υπάρχουν όμως και ευκαιρίες, με την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα στο πρόγραμμα, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τους βρεφικούς σταθμούς. Άρα θα πρέπει αυτή τη στιγμή αυτή η δημόσια πολιτική να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην επόμενη. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικά τα παιδιά να είναι στον παιδικό σταθμό από ότι στον νηπιαγωγείο. Ο παιδικό σταθμό, οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν ένα μήνα το χρόνο, μόνο τον Αύγουστο. Εξυπηρετούνται οι μητέρες και οι οικογένειες. Υπάρχει ένας οικογενειακός προγραμματισμός. Τα παιδιά τρώνε στον παιδικό σταθμό. Είναι τελείως διαφορετικά. Συμφωνώ μαζί σας. Απλώς να θυμίσω, όπως είπα, ότι θα είναι επιλογή της μητέρας να επιλέξει είτε το προνήπιο είτε τον παιδικό σταθμό. Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, σας ευχαριστούμε. Έτσι. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Γούπια, θα φτάσουν τις 100.000. Α, δεν έχουμε.